Φίλες και φίλοι, ακόμη ένα επεισόδιο FOM Bet Betting Show εδώ μαζί με τον φίλο τον Σάβα. Σάβα, τι γίνεται? Πολύ καλά, φίλες. Όλα καλά? Μια χαρά. Ωραία. Και μαζί μας ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο guest του αυσινού επεισοδίου. Κωνσταντίνο, τι γίνεται? Είμαι μια χαρά. Να ευχαριστήσω τα παιδιά. Ήρε πίσω. Τώρα μιλάς, ρε. Πάρα πολύ χαλαρός και θέλω να δείχνω το πράγμα. Όχι, ρε φίλε, είσαι χαλαρός. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είμαι εδώ μαζί σας. Χάρηκα πάρα πολλά με τον φίλο μου Σάβαν. Όντως επέζεται να πάω μαζί, να ακούσω κάτι ψηλές ότι... Ναι, που ήμασταν μητσί και κάναμε καριέρα. Να πούμε του κόσμου ότι ανοίξαν και τα φούτσαλ, επειδή να έχω στο φούτσαλ μεγάλη παρέες. Είμαι 44 χρονών. Τον είχα να περπατά ακόμα. Ναι, είπα ένα αυτιό μπροστά να μπεις. Παλιά βάλαμε μια πίτα σουβλάκια μετά τον αγώνα. Τώρα βάλουμε το χειροπράκτη. Βάλουμε το χειροπράκτη. Δηλαδή, πόσα είναι, 30 ευρώ, πάει 40 ευρώ. Πιο χρήσιμο είναι το χειροπράκτη. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τον Σάββα ότι συγχαρητήρια την ομάδα σου. Πήραν το πρωτάθλημα. Είσαι εσύ ο Ομονιάδης από την... Είμαι και εγώ με τον Ομονιάδη. Αλλά δεν ασχολείσαι πολλά με το Κυπριακό. Είναι το πάθος μου, ας πούμε. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις εκτός τους παίχτες της Ομόνιας για άλλες ομάδες, να είμαι λίγο εκτός... Πρασινού, αν όμως, ναι. Είναι εκτός της Τότεναμ, εντάξει. Η φετινή. Ασχολείσαι με το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο, ναι. Επίσης Αγγλία, βλέπεις match, live, τηλεόραση. Εντάξει, κοίταξε, επειδή προφανώς για να είσαι με τότε να έχεις κάποια σχέση με την Αγγλία, ναι. Έχουμε συγγενείς στην Αγγλία, οπότε πήγα αρκετές φορές στο γήπεδο. Έχει ο θυκός σου fish and chips, ας πούμε, λοιπόν, το φυσάδικο. Όχι, είναι στο Λίβερπουλ και στο Μάντσεστερ, στο Λονδίνο. Okay. Και έχουν σπίτι, πήγαν τη δεκαετία του 60, είχαν πάρει δώσει με την τότε να... Και πήγε γενιά στη γενιά, κατέβηκε κάτω και μάλιστα. Είμαστε εμείς με την τότε να... Ναι. Πήγα, είδα πάρα πολλούς αγώνες, είδα το... Το Tottenham Real νίκησε το Tottenham 3-1 και ήμουν μες στο γήπεδο, μες στο Wembley. Juventus, Tottenham, Tottenham, Juventus πάλι μες στο Wembley που χάσαμε 2-1. Είδα μάτς πολλά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια παιχνίδια Σάββα σήμερα, Ιταλικά και Ισπανικά, έτσι. Βλέπω εδώ. Είναι τελευταία αγωνιστική, ναι. Σε αυτά δύο προαθλήματα. Είναι πολλά εύκολο να βγουν τα σημεία ότι πάει σπάστος ομάδες που έχουν κινήτρο. Εντάξει, τον κάποτε καλό, κάποτε κακό. Όμως, είναι τόσο καλό που πλευρά απόδοσης, επειδή οι στοιχηματικές, εντάξει, είναι λογικό να δούμε, ναι, πάει στην ομάδα που έχει κινήτρο. Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι, Βαλιαδολίδ, είναι καλά που το είπα. Βαλιαδολίδ. Θεωρείς το La Casa de Papel? Ναι, είδα. Που μιλούσαν έτσι κορδέ, θα φαλέω, καθέ, το πω, καλό, αλλά ούλια, μαχούμαστε να καταλάβουμε ένα πρόβλημα. Βαλιαδολίδ, Ατλέτικο Μαδρίδο, 2, Σκιολίν και over 1,5. Ναι. Στην 1,53 στην Φόμπετ. Εντάξει, λέω ρίσκο πάντα να βάλεις over σε παιχνίδι της Ατλέτικο. Εντάξει, over 1,5 που βάλαμε εμείς. Απλώς, επειδή έχουν δυσκό κινητρό σε αυτό το παιχνίδι, η Βαλιαδολίδ μόνο με νίκη και με συνδυασμό άλλων δύο αποτελεσμάτων μπορεί να μείνει στην κατηγορία. Έχει 31, η Έλτσε 33 και η Ουέσκα 33. Πρέπει να κερδίσει την Ατλέτικο και οι άλλες δύο να χάσουν. Μάλιστα, μα είναι πολύ άσχημο να κερδίσει. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως το κίνητρο της Ατλέτικο είναι πολλά πιο ψηλό. Ναι. Αν κερδίσει η Βαλιαδολίδη είναι προαθήτρια. Μάλιστα. Απλά τα πράγματα. Θεωρώ ότι η Βαλιαδολίδη είναι ανοιχτή διότι θέλει νίκη. Οπότε η Ατλέτικο θεωρεί να το πιάνει ένα 0 το παιχνίδι. Να έχουμε παραπάνω, που θα είναι και στο over 1,5. Οκ, καταλαβαίνω το. Ποιες το, είδες το δουλεύκι πλέον. Καταλαβαίνω, βλέπω τα κίνητρα. Σκεπτικό του. Έτσι δουλεύκι, συνήθως πιάνει 3 στα 5. Δεν ξέρεις, πιάνει 2 στα 5. Κοίτα, 3 στα 5, η αλήθεια είναι καλό. Έτσι, έχεις... Φορεί, ας πούμε, ο κόσμος το ένταν που είπε, έτσι και άλλα πια 3 να παίξει, ας πούμε. Και υπολογίζεις. Έτσι λέμε το εμείς παίξε τα ουλά, ρε κουμπάρε. Ακριβώς. Παίζουμε υπεύθυνα, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, έχεις άποψη, φίλε Κωνσταντίνο? Κοίτα, έκαμε μου την ο φίλος ο Σάββας και μου έβαλε ένα αγγλικό, όπου ξέρω την βαθμολογία, ξέρω τα κίνητρα, ξέρω τους παίχτες. Και ένιξα τα κίνητρα της Βαλιαδολίδης μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι Αθλέτικο είτε να καθαρίσει το μάτσο εύκολα από την αρχή, δηλαδή 2-3-4-0 για να τελειώσει να πανηγυρίσουν,
Αλλά αν πάει στο 70-0, πλέον είναι πολλά δύσκολα πράγματα νομίζω. Είναι πολλά βαρετά τα αποθήκια του. Και για το στοίχημα μα, πολλά δύσκολα. Πολλά δύσκολα γιατί παίζει το over, ναι. Προχτές παρόν αυτοκτονήσει. Είχαν που την Οσασούνα στο 75 και γύρισε. Στο 85 το γύρισε. Ναι. Ναι, είχε φάει το πρώτο στο 75, μετά το 82-85 νομίζω. Ναι, ναι, έβαλε ένα μαζί και ήταν. Ο Γάμνο έτσι ήταν να γυρίσει το μάτσο. Δεν το είδα, αλλά στην μειότητα εντάξει. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο μας παιχνίδι, Χουέσκα Βαλένθια Άσον 1-65 στην Φόμπετ. Σάβα. Εντάξει, έχει πολλούς που να βγουν να μπουδιάζουν, ας πούμε. Στην Χουέσκα Δέρι με τη Βαλένθια. Εντάξει, και αν έπαμε με ο κίνητρο, καθαρά. Η Βαλένθια είναι αδιάφορη βαθμολογικά, δεν έχει να κερδίσει κάτι. Ούτε κινδυνεύει, ούτε έχει πιο ψηλούς στόχους. Μάλιστα. Η Χουέσκα κερδίζει και παραμένει στην κατηγορία. Είναι απλό το θέμα. Το ότι βλέπω δαμε ότι δεν έκαμε νίκη την τελευταία τρία παιχνίδια μεταξύ τους. Πολλά φυσιολογικό να βλέπεις το πράγμα. Η Χουέσκα είναι ομάδα που πάντα όταν ήταν στη μεγάλη κατηγορία πάντα προσπάθηκε από επιβασμό. Η Βαλένθια είναι ομάδα που είχε πιο ψηλές βλέψεις, φέτος χαγιά. Εντάξει, η Χουέσκα πρέπει να κερδίσει για να μην στην κατηγορία. Γι' αυτό διάλειμμα 65. Τελευταία έξι παιχνίδια έχει 4 ήττες η Χουέσκα. Ναι. Η αλήθεια έχουμε έναν, χρησιμοποιούμε machine learning μαζί με cloud computing για να κάνουμε predict τα αποτελέσματα. Πώς θα μείνεις, ok? Ok, ναι, καταλαβαίνω, έχει έναν αλγόριθμο τέλος πάντων. Είπα να μην το πω απλά ρε φίλε, είπα να μην είναι πιο ωραία. Και λέει 33% έχουν και οι δύο ομάδες να κερδίσουν. Άρα είναι παιχνίδι που πάει οπουδήποτε. Ενώ είναι κάτι το πολλά το δυσκολάκι να έστω για να... 50-50, έτσι. Λοιπόν, ok. 50-50 εννοώ να είτε να δέρει είτε να χάσει. Πάμε στο τρίτο μας παιχνίδι. Μπολόνια, Ιουβέντους, 2, Σκιολίν και over 1,5. 1,65 και πάλι στην Φόμπετ. Σάββας. Εντάξει, η Juventus φέτος είναι ομάδα που την εμπιστευτήκαμε πολλές φορές, πολλά σταθείς ομάδα. Τα που φτάναν τα πράγματα κινδυνεύκη να μείνει εκτός Champions League. Mm-hmm. Δηλαδή, για να, δεν κάνω λάθος, για να μπει μέσα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε και να μην κερδίσει η Milan και η δύο ή μία πέζη. Αν κερδίσει και να κερδίσει η Milan, αν κερδίσει η Juventus πάλι μπαίνει. Επειδή έφεραν ισοπαλία με την Καλιάρη. Είναι που πάνω ακόμα. Όχι, νομίζω τώρα με νίκη της Γιουέντους περνά που πάνω. Δεν ξέρω βαθμολογία. Anyway, θέλει νίκη, διότι αν δεν κερδίσει, έχει περίζει πολλά να μείνει εκτός. Τούτο είναι το... Ναι, συμφωνώ. Η ουσία. Και μια ομάδα που θα την εμπιστεύουν αν δεν έκαμε την νίκη πάνω στην Ίντερ. Μάλιστα. Και μετά και τα πέναλτι, εντάξει. Έκαμε νίκη μας στην τελευταία όμως. Και το πέναλτι είναι ένα στατιστικό γενικά που εμφανίζεται πολλά στα παιχνίδια της Juventus. Πολλά πιθανόν να έχει λίν όθηση για να κερδίσει. Θεωρώ ότι να το κάνει... Η Μπολόνια γιατί πάει έτσι χάλια τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, η Μπολόνια και γενικά η ομάδα στην Ιταλία συνήθως είναι που να εξασφαλίσουν την παραμονή. Κάπου. Ενώ υπάρχει ακόμα πολύ διάστημα για γύρω σε προάθλημα, κάπου εμπολό. Βλέπουν ότι εγώ η χρονιά είναι ήδη. Προγραμματισμό. Okay. Ωραία. Λοιπόν, τέταρτο μας παιχνίδι για σήμερα. Σπέτσια, Ρώμα, Θκιολίν, 1-65 στη Φόμπετ. Σάββας. Ναι. Ιταλία και πάλι. Η Ρώμα εντάξει έδωσε. Επίστευκε βασικά ότι θα μπορούσε να βρεθεί στον τελικό του Europa League. Εν τέλει. Καλά πει αυτό. Ναι. Πώς θα φάει 6 το πρώτο παιχνίδι. Θα φάει 6 στο πρώτο και νίκησε 3-2 στο δεύτερο νομίζω. Εντάξει, θα φάει μόνο 8. Έχει 69 βαθμούς, 59 βαθμούς Σασουόλο. Αν δεν κερδίσει Σασουόλο, χάνει την έξω στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε πρέπει να κερδίσει Σπέτσια για να βγει Ευρώπη. Μια Σπέτσια η οποία είναι ψηλό εμπόδιο. Θεωρώ ότι θα βρει τον τρόπο. Μια νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια η Σπέτσια. Θεωρώ ότι θα βρει τον τρόπο να κερδίσει για να εξασφαλίσει έξω στην Ευρώπη. Η Ρώμη και έχει 3 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Ναι, ήταν
σχεδόν σίγουρα γίνει ότι είχε την Ευρώπη εύκολα. Σε κάποιο σημείο είχε παραπάνω βλέψεις, αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό είναι πάνε καλά, έδωκε και πολύ προσοχή στο Europa League και κόψε πίσω, έφτασε στο σημείο τελευταία αγωνιστική να μένει σίγουρο να θα βγει η Ευρώπη. Μάλιστα. Θα πρέπει να κερδίσει. Ωραία. Κωνσταντίνο, έχεις ένα podcast, είπες μου πριν λίγο. Ναι, ναι. Έχουμε το The Treble Podcast, ναι. Μια παραγωγή της Copper Media Collective, που έχει μια ομπρέλα τέλος πάντων και έχει διάφορα podcast που κάτω. Μάλιστα. Το οποίο ασχολούμαστε αποκλειστικά με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι το πάθος μας και θέλουμε να μιλήσουμε για το πάθος μας. Κάθε εβδομάδα έχετε επεισόδιο. Δεν το έχουμε σταθερό, επειδή εντάξει, είναι και εξελίξεις στο πρωταθλήμα, είναι ούτε είναι σταθερές. Δηλαδή, για τρεις αγωνιστικές μπορεί να μην έχει τίποτε αξιοσημείο των. Και σε μια αγωνιστική να γίνουν τα πάντα, ας πούμε. Άρα, φκένετε, άμα έχετε κάτι να πείτε, ναι, θα μιλήσετε. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο για τα ντέρπι συγκεκριμένο, όπου να καλύψουμε την καθημερινότητα. Αλλά δηλαδή την καθημερινότητα μπορεί να την καλύψει και με application όπως το FOTMOB, ας πούμε, διάφορα. Ναι, καταφέρετε. Κάτι παραπάνω γνώση παραπληροφορία. Θέλω τα γυρών, τα όμορφα, να μιλήσω για προπονητές, να μιλήσω για συστήματα, να μιλήσω για τούντα πράγματα, να μιλήσω για τον κόσμο, ας πούμε, το πώς το βλέπουν οι Αγγλέζοι το ποδόσφαιρο. Ναι. Τούντα πράγματα θέλουν να βγάλουν παραπάνω προς τα έξω. Δηλαδή, αν είναι απλά για να πω το αποτέλεσμα. Όχι, ναι. Σωστό. Σωστό. Και ασχολείσαι με σπουδάσεις πολιτικές επιστήμες. Τέλειωσες πολιτικές επιστήμες. Πέρσι, ναι. Είναι αλήθεια ότι θα βάλεις για βουλευτής τώρα το. Ίσως να είμαι ο μόνος που θα βάλω. Ασχολείσαι με τα πολιτικά, γενικά πολιτικά. Έτσι, παρακολουθώ όσο μπορώ. Ναι. Γιατί 600 τόσοι βουλευτές υποψηφοί, ενώ ήταν νομίζω 200 παραπάνω από το 2016. Λοιπόν, τούτο σημαίνει δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι φαίνεται ότι ο κόσμος. Η αγάπη μας για πολιτική, ίσως. Τούτο είναι το δεύτερο σημείο. Ναι. Ο κόσμος είναι το ότι δεν τον εκφράζουν εκείνοι οι οποίοι ήταν. Ναι. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να ξελίσεις αλλού. Και το δεύτερο είναι ότι από ό,τι φαίνεται όλοι οι Κυπροί θεωρούμε ότι είμαστε ικανοί να μαζέψουμε την όλη την απογοήτευση, ναι, και να την κεφαλαιοποιήσουμε και να στο να πούμε στη Βουλή. Πώς γίνεται να έχουμε όμως, διαβάζω λίγο τα στατιστικά, φίλες και φίλοι, το 15 δηλαδή πάνω από 30-40% πιάνε 100 ψήφους. Ούτε 100 νομίζω. Και ο νούμερο 1 να πιάνε το βραβείο του καλύτερου, 8 ψήφους στην ΠΑΦ. Ούτε καν δεύτερα αν ήπιανε πια, ούτε καν πρώτα. Τι κάνει φίλοι. Ούτε οι φίλοι. Δεν έχει φίλου. Που λες, δάμε το πρόβλημα. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος πολιτικός, αλλά δεν έχεις. Τι είναι τον κύκλο μου, λέω, φίλε, πού πάει. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο κύκλος. Είναι ο κύκλος για κάποιους πολιτικούς, για κάποιους άλλους νομίζω είναι και το προφίλ το οποίο σιγά σιγά χτίζουμε, ναι, με την τριβή του στην πολιτική. Κατάλαβα, ναι. Νομίζω είναι όλα μαζί τα οποία δημιουργούν ένα μείγμα, ας πούμε, το οποίο είναι να σε βοηθήσει ανάλογα και σε ποιον κόμμα είσαι. Δηλαδή, ανάλογα με το ποιον κόμμα κατεβαίνεις, πολιτεύκεσαι με διαφορετικό τρόπο, νομίζω, για να καταφέρεις να ανεβείς στα μάτια του συγκεκριμένου ψηφοφόρου. Ναι. Τούτο που έχει οικολόγους πράσινους για τα ζώα, για κυνηγούς και για τα χτινά. Γιατί τόσο πολύ νομίζεις για το. Κοίτα, έχει ιστορία το κίνημα πίσω του. Ναι. Είναι ότι εμφανίστηκα στην Κύπρο. Νομίζω στη Γερμανία, τέλη του 60 και τα λοιπά, και πάει, ιστορία και πάει. Νομίζω είναι επηρεασμοί που ήρθαν, influence που ήρθαν από το εξωτερικό. Μάλιστα. Θεωρούν τέλος πάντων οι άνθρωποι ότι μπορούν στην Κύπρο να φέρουν τα προβλήματα στο προσκήνιο και να κεφαλαιοποιήσουν με τον τρόπο τη δική του προσπάθεια, okay, να κλέβουν. Ωραία, κατάλαβα. Σάβα, έβαλες το εμβόλιο. Χτες. Έβαλες το. Ναι, ναι. Το Μισελ Φάιφερ, όχι θα το. Το Φάιζερ. Το Φάιζερ. Φάιζερ, και ο Κωνσταντίνος. Έβαλα κι εγώ, να βάλω εγώ στις 27 του μηνός, κι εγώ το Φάιζερ. Φάιζερ. Θεωρείτε ότι εκείνο που βάλουν το Φάιζερ λίγο πιο φλόρι. Θα μπορούσε. Δεν και λέω το, ενώ. Θα μπορούσε. Μετά, πιστεύεις μετά και από το Βαραζίνο. Γιατί ρε. Πρώτα μου να βάλω το άλλο μπουμιά, το σύγιο κανεί. Όχι, τον. Α, το Ποτέρνα. Τον Τζος. Α, τον Τζος. Τον Τζος. Τι κάνουν και κανεί ρε. Φαίνεται ότι είχε να δικαιούσε να κυκλοφοράς κανονικά, να μένεις. Ξέρεις το ότι άμα βάλεις την πρώτη δόση και η δεύτερη δικαιούσε να ταξιδεύσεις τώρα. Και θέλει και λεφτά όμως. Εκείνο είναι το πιο σημαντικό. Θέλει και λεφτά. Δηλαδή ανάμεσα στην πρώτη, χωρίς να κάνουμε δεύτερη, δικαιούμε να ταξιδέψω μόνο με την πρώτη. Ναι.
Όχι, πρώτη, δεύτερη και θέτει cash. Α, οκ. Απλά... Ως το πρώτη, δεύτερη, να είστε εντάξει. Έχασε μέσα στο πρώτη, παιδί μου. Ως το πρώτη, δεύτερη, να είστε εντάξει, μετά... Λοιπόν, οκ. Τελευταίο μας παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Αταλάντα, Μίλαν, over 2,5, 1,55 στη Φόμπετ. Σάββας. Ναι, εντάξει. Χαμηλή τιμή, ρε, αναμενόμενον. Προσπαθούσα βασικά ήταν και τελευταία η πέμπτη ομάδα να βρούμε έτσι κάτι που είναι αρκετά σαρκές πιθανότητες για να κλείσουμε την πεντάδα. Δύο φύσεις επιθετικές ομάδες. Η Μίλαν πλέον είναι αναγκασμένα να κερδίσει το παιχνίδι και θεωρώ ότι να επιτεθεί που την αρχή. Η Αταλάντα θα κουνάει σε εντόνι που λέμε την νέα χρονιά να εξασφαλίσει την τετράδα. Περιμένω ότι η Μίλαν να επιτίθεται. Nice. Να ζητά την νίκη, έχει πολλά ικανούς προσφυγιστές μπροστά. Η Αταλάντα και εκείνη μαζί με την Ίντερ, την κάνουν είναι οι δύο καλύτερες επιθέσεις της κατηγορίας. Η Αταλάντα νομίζω είναι καλύτερη, ναι. Και ίδιο και όλα δείχνουν over 2,5. Over 2,5, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα μας τα παιχνίδια στην κάρτα μας, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Κωνσταντίνο, έχεις κάτι καταληκτικό να μας πεις, αρέσουσα με την παρέα να ξανάρθεις. Με καλέσετε, θα είμαι πολύ χαρούμενος να ξανάρθω. Αλλά να βάλουμε κανένα παιχνίδι εγγλέζικο. Νομίζω ναι, θα με βοήθησε, θα με βοήθησε πάρα πολλά. Ενώ ο μόνος φίλος που έχω που με τότε να βάλω. Τι είναι, έχεις και άλλους φίλους. Όχι, διότι... Όντως έχεις και άλλους φίλους. Ένιξα και άλλους φίλους. Θεωρώ ότι έχει. Κατάλαβε να μου πεις, επειδή είναι... Έτσι μια έντονη αντιπαλοϊδά άρχισε από τότε, να. Ναι. Είπες κάτι πριν ότι μπορεί να χαλάσει η παρέα επειδή κάποιος με την Ορθόδοξη και κάποιος με την Ομόνια ή μετά από ελ. Παίζει έτσι, θεωρείς ότι... Στο αγγλικό. Γενικά στην Κύπρο, ας πούμε. Θεωρείς ότι μπορεί να χαλάσουν παρέες. Στην Κύπρο νομίζω σε ένα σημείο είναι πολύ πιθανό να χαλάσουν παρέες. Διότι συνέχεια πρέπει να προσπαθείς, αν νιώσεις ας πούμε ότι μια φορά είπες κάτι και τσακωθήκεται. Δεύτερη φορά το ίδιο. Την τρίτη φορά ξεκινάς και προσέχεις την να πεις. Ναι. Και από τη στιγμή που προσέχεις την να πεις σημαίνει ότι πλέον είσαι χαλαρός με το φίλο. Σαν να είσαι παντρεμένος. Οκ. Ναι. Δεν ξέρεις, ε. Δεν ξέρεις για τα πράγματα. Όχι, δεν ξέρω ακόμα τι πράγμα μιλούμε. Δεν ξέρεις για τα πράγματα. Πρέπει, ναι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να χαλάσουν φορά με παρέες, ναι. Ναι. Έχεις σχέση. Έχω, ναι. Ο Σάββας είναι εσύ. Έχει χρόνια που είναι εσύ. Να δούμε να μου να κάνουμε. Είπες ότι πριν έχει φίλ, πού είναι τους εννοώ, γιατί δεν το βοηθούν λίγο να κάνουμε να είναι. Να κάνει με ποιο θέμα, να αλλάξει ομάδα. Τι είναι το διαχειριστικό. Να βρούμε γενέκα για ο Σάββα ρε φίλε. Α, οκ. Κοίτα από την εμπειρία μου, νομίζω οι φίλοι βοηθούν ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο. Πρόκαβεις μόνος, δυστυχώς. Θέλει απλά να... Απλά να πριν μια κοπέλα, καλησπέρα, τι κάνεις, το όνομά σου, σε κρατάσαμε από εδώ. Πέτεις κάτι επίκαιρο. Είχα έναν παρένα επειδή είμαι στο ζου, θυμάστε το ζου, φτάσει το ζου. Ναι, είναι μπαιναμένο, αλλά φτάσαμε με το. Τι γίνεται, μιλώ με ανθρώπους που είπα του, ξέρεις το ζου, κάνουμε, ναι. Ο λόγος που το ξέρω είναι ότι πόσο χρόνο είμαι για δουλειά, είμαι 24. 24, Παναγία, διατηρείται εντάξει. Γιατί, ως αντίνο, είχα παρέα πλακαπλακαπίεν στο ζου και είπαν κοπέλας να σου κεράσω έναν ποτό ή να σου βγάλω. Εντάξει, έπαιζε μπάση γενικά που ξέρει καράτ. Εντάξει, είδε το ζου πάνω, είδε το που κάτω, είδε το έτσι. Είδε τον τριόρφο. Λοιπόν, Σάβα, έχουμε κάτι άλλο. Responsible gaming. Βεβαίως, να παρακολουθούμε το Treble podcast. Μάλιστα, πώς ακριβώς λέγεται. The Treble, Treble όπως το... Τριπλό. Ναι, σύγκολα μιας πράθλημα, ντάβολα μιας στο κύπελο, τρέμπολ, άμα μιας και το Champions League μαζί. Μάλιστα. Να σκεφτήκαμε έτσι επειδή είμαστε τρεις, να βάλουμε έτσι τρία τα τρόπαια μαζί. Το νούμερο τρία εντάξει, είναι μαγικός αριθμός, ξέρεις το. Είναι όμορφος αριθμός. Ακούγεται στα ανέκδοτα, είσαι τρεις, δεν θα ακούσεις και δυο. Είσαι τρεις. Ήταν ένας Κυπρέος, ένας ξέρω εγώ. Ναι, ακριβώς πάντα τρεις. Πάτερ, Χριστός, Παναγία και Πνεύμα. Πάντα εσύ. Το νούμερο 3 είναι παντού ρε φίλε, αν το προσέξεις λίγο. Και είμαστε και εμείς τρεις τώρα, πλάνα άλλο. Εγώ είμαστε τρεις, που έζαν μηχανούες, βίντεο γκέιμ, πάντα έχεις τρία κανονούθηκε πάντα.
Καρονούθηκε. Μιλώ για Νάιτι και Γουαρτερό, τούτους δαμείο, όπως συζητάρω που να μου καταλάβουν να μπορώ. Κάτι τελείες που γίνουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά.